Σοβαρές αλλαγές στο νέο ποινικό κώδικα θα επιφέρει το σχέδιο νόμου που από σήμερα βρίσκεται σε διαβούλευση. Οι ποινές γίνονται πιο αυστηρές σε μια σειρά από αδικήματα με πιο χαρακτηριστική τον εμπρησμό από αμέλεια όπου οι δράστες θα μπαίνουν φυλακή. Λοιπόν, ακούμε ότι θα τροποποιηθεί ο ποινικός κώδικας, θα τροποποιηθεί ο κώδικας ποινικής δικονομίας, θα αυστηροποιηθούν κάποιες ποινές. Ουσιαστικά τις περισσότερες φορές όλα αυτά τα χρόνια, τα πολλά χρόνια, βλέπουμε ότι αυτό είναι κενό γράμμα. Δηλαδή η αυστηροποίηση, οι τροποποιήσεις δυστυχώς είναι επιπόλαιες τις περισσότερες φορές, είναι αυθαίρετες, δεν έχουν ουσιαστικό διάλογο και ουσιαστική διαβούλευση και μετά τα επακόλουθα τα ζούμε όταν έρχεται η εφαρμογή. Και αυτό που λέμε τώρα, το ίδιο λέγαμε και το 2019, το ίδιο λέγαμε και στις προηγούμενες τροποποιήσεις για να μην θεωρηθούμε ανακόλουθοι και τα ζούμε όσοι δικάζουμε και όσοι είμαστε καθημερινά στις αίθουσες και οι δικαστές και οι εισαγγελείς, δεν είναι ξεχωριστό κομμάτι αυτή, βλέπουμε τις επενέργειες των λαθών κατά καιρούς των νομοθετημάτων. Το νέο σχέδιο νόμου για το νέο ποινικό κώδικα προβλέπει αύξηση ποινών από 15 σε 20 χρόνια για κακουργήματα όπως υπεξαιρέσεις, πλαστογραφίες και απάτες. Στη φυλακή θα οδηγούνται οι εμπριστές, ενώ έως 5 χρόνια θα μπαίνουν φυλακή οι εμπριστές από αμέλεια και ως και ισόβια οι εμπριστές από δόλο και τους επιβάλλεται πρόστιμο 180.000 ευρώ. Κατά προτεραιότητα θα γίνονται οι δίκες για εμπρισμούς δασών και τροχαία δυστυχήματα, ενώ στη φυλακή θα οδηγούνται οι υπέτη θανατηφόρων τροχαίων που παραβίασαν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η απόπειρα βιασμού πλέον ισοδυναμεί ως βιασμός και οι ποινές που θα επιβάλλονται θα είναι μέχρι 20 χρόνια για την απόπειρα βιασμού. Μία μόνο αναβολή θα δίνεται σε κάθε δίκη και η δεύτερη μόνο με χαρτί δημόσιου νοσοκομείου. Επίσης, ενισχύεται η προστασία θυμάτων και καταγγελόντων ενδοοικογενειακής βίας. Θεωρώ ότι είναι πυροτέχνημα, γιατί οι ποινές υπάρχουν και τώρα. Μεγάλες ποινές επιβάλλονται και τώρα και ξέρετε ότι πολλές φορές ότι υπάρχουν ή να το πω όχι στην νομική ορολογία ή εκπτώσεις, οπότε οι ευνοϊκές επιμετρήσεις που αυτό δεν είναι κακό, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι οι βιαστές με πολυετής καθρήξεις βγαίνουν στα 5, στα 10 χρόνια έξω. Είναι κάποια δικήματα τα οποία είναι εκτός της νοτροπίας και εκτός της διαδικασίας που θα έπρεπε κάποιος να κυκλοφορήσει ελεύθερος στην προκειμένη περίπτωση. Δεν δουλεύει η επιτήρηση στο ελληνικό κράτος, δεν δουλεύει ο έλεγχος στο ελληνικό κράτος. Υπάρχει παράδειγμα τώρα που απασχόλησε το Πανελλήνιο. Άρα λοιπόν το να ερχόμαστε και να λέμε θα αυστηροποιηθούν οι ποινές, θα μπουν οι φυλακές χωρίς να έχουμε φυλακές, χωρίς να έχουμε σοφρονιστικό σύστημα, νομίζω ότι είναι περισσότερο για λαϊκή εκμετάλλευση παρά για ουσιαστική νομική αντιμετώπιση. Άρα η αυστηροποίηση των ποινών θα μειώσει και την εγκληματικότητα. Θα υπάρξουν κάποιοι που θα σκεφτούν καλύτερα το ενδεχόμενο να διαπράξουν αδίκημα. Δυστυχώς είμαι πεπιθυμένος ότι δεν θα συμβάλλει καθόλου. Αντιθέτως, θα δημιουργηθούν πολλά θέματα και σας ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα. Αποσπασματικά γνωρίζουμε κάποιες προθέσεις της κυβερνήσεως. Έχουμε τώρα μια καινούργια κυβέρνηση, έχουμε ένα καινούργιο υπουργό και έχουμε και καινούργιους κώδικες, οι οποίες δεν τους ξέρουμε το τι ακριβώς θα θέλουν και τι ακριβώς ποιος θα είναι ο σκοπός του και όλοι το πνεύμα του νόμου που θα ψηφιστεί. Και βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλειφθεί η αυστηροποίηση των ποινών ως ένα μήνυμα προς τους δικαστές να είναι πιο αυστηροί στον τρόπο που δικάζουν. Αν υπάρχει μήνυμα, κακώς υπάρχει μήνυμα, γιατί ο δικαστής δεν θα πρέπει να παίρνει μηνύματα, ο δικαστής θα πρέπει να εφαρμόζει τον νόμο. Άρα λοιπόν σε αυτό είμαι ξεκάθαρος. Οι δικαστές, η πλειοψηφία των δικαστών, δικάζουν και δικάζουν και σωστά. Από εκεί πέρα μετά η κυβέρνηση, αν θέλει να βελτιώσει την ποινική δίκη, αν θέλει να βελτιώσει την ποινική δικονομία, καλό είναι να αναπτύξει και τις υλικοτεχνικές υποδομές.